Η Επιτροπή είναι μέσω συλλογής στοιχείων επωφελία της πατρίδας και του λαού, ώστε τα στοιχεία αυτά να αξιοποιηθούν στο μέλλον από μια κυβέρνηση που θα δρά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι ιδιωτικά ωφέλη και ίδια ωφελήματα. Αποκαλύπτεται σε διεθνές επίπεδο ότι ενώ ο λαός πεινάει, ενώ το δημόσιο συμφέρον εγκαταλείπεται, ενώ η δημόσια περιουσία διασπαθίζεται, το δημόσιο χρήμα διασκορπίζεται σε ιδιωτικές εταιρείες και τράπεζες που εμφανίζονται ως επενδυτικοί, οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι αποκρατικοποιήσεων. Τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται εναντίον τους για να πληρώνουν συμβουλές εις βάρος τους. Όπως επί δεκαετίες διασκορπίζονταν σε αμαρτωλές συμβάσεις εξοπλισμών και μιζών που παρήγαγαν αδικαιολόγητο πλουτισμό για πρόσωπα που άσκησαν δημόσια εξουσία και συνέβαλαν καθοριστικά στον εκτροχιασμό της ελληνικής οικονομίας, στη χρεοκοπία και στο αδιέξοδο. Ο ελληνικός λαός δικαιούται απαντήσεις για το πώς φτάσαμε ως εδώ και στην υπόθεση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Πώς, ενώ η ελληνική ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο, τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και η ναυπήγηση ελληνικών πλοίων γίνεται στην Κίνα ή την Κορέα. Πώς επινοήθηκαν τόσες φοροαπαλλαγές για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αλλά κανένα κίνητρο ή υποχρέωση ναυπήγησης πλοίων στη χώρα. Πώς την ώρα που διωγγώνονταν οι προϋπολογισμοί με εξοπλιστικές δαπάνες, οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες εγκαταλείφθηκαν και η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα απενεργοποιήθηκε. Πώς το Μάρτιο του 2010, ενώ η χώρα έμπαινε σε τροχιά μνημονίου με τα πρώτα κατεπήγοντα μέτρα, ο κύριος Βενιζέλος, συνεπικορούμενος από τον κύριο Παπακοσταντίνου, υπέγραφε συμφωνία πλαίσιο καταβολής δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς εγγύησης και χωρίς επιστροφή. Πώς τον Σεπτέμβριο του 2010, παραμονές παραλαβής της λίστας Λαγκάρντ, ο κύριος Βενιζέλος σε θερινό τμήμα της Βουλής έφερε προσκύρωση εκτελεστική συμφωνία με την οποία ανέλαβε να παρατηθεί για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου από αξιώσεις δισεκατομμυρίων εναντίον των εταιριών διαφθορέων με τις οποίες είχαν συμβληθεί προηγούμενοι κυβερνητικοί παράγοντες του κόμματός του. Ποιος του συνέστησε ή πώς επέλεξε την αντισυμβαλλόμενη του εταιρεία που εμφανιζόταν να είναι η Abu Dhabi Mar. Με τίνος εισήγηση και με ποια αιτιολογία δήλωσε παρέτηση από τις αξιώσεις του ελληνικού δημοσίου από την κακή εκτέλεση της σύμβασης του 2000. Με βάση ποιες εισηγήσεις ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοσταντίνου υπέγραψαν στις 27 Οκτωβρίου του 2010, έγγραφο αμετάκλητης και ανεπιφύλακτης παραίτησης από τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου, αξιώσεις, δικαιώματα, διεκδικήσεις, έξοδα, δαπάνες, αμοιβές δικηγόρων, οποιασδήποτε φύσεως χαρακτήρα και περιγραφής, είτε εκ συμβάσεως, είτε εκ του νόμου, που προέκυψαν ή μπορεί να έχουν προκύψει. Το καταθέτω στα πρακτικά. Με βάση ποιες εισηγήσεις έγιναν αυτές οι παραιτήσεις και με βάση ποια εισήγηση εκτιμήθηκε ότι αυτές οι παραιτήσεις ήταν επωφελείς για το ελληνικό δημόσιο και συμφέρουσα, όπως λέει ο νόμος 3885 του 10. Μήπως η Ελληνική Βουλή το εκτίμησε. Με βάση ποιες εισηγήσεις και εγγυήσεις κατέθεσαν τροπολογία με την οποία αφενός απαλλάχθηκαν και ωφελήθηκαν οι καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ και την ίδια ώρα μεταβλήθηκε περιέργως το πρόσωπο του επενδυτή και εμφανίστηκε ένας νέος επενδυτής, όχι πια η Abu Dhabi Mar, αλλά μια εταιρεία που μνημονεύεται ως Privinvest Shipbuilding Sart. Αλλά δεν υπάρχει, διότι στις προσφυγές κατά του ελληνικού δημοσίου βλέπουμε άλλες εταιρείες και ειδικότερα την Privinvest Holding SAL, την Privinvest Shipbuilding SAL Holding και μια εταιρεία Hern Beteiligungs GmbH. Είναι τυχαίο
ότι τη ρύθμιση αυτή περιέλαβαν στην ίδια τροπολογία με την οποία ωφέλησαν τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ. Είπε ο κύριος Ρήγας, θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε, μια μικρή ανοχή. 2 λεπτά. Είναι τυχαίο ότι τη ρύθμιση αυτή περιέλαβαν στην ίδια τροπολογία με την οποία επιδιώχθηκε η ευνοϊκή μεταχείριση των καταθετών της λίστας Λαγκάρντ. Ο κύριος Ρήγας είπε ότι είναι πρωτοφανές να ελέγχουμε ποινικά νόμους. Αλήθεια, δεν ελέγχεται σήμερα με πρόταση και της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης ο κύριος Παπακοσταντίνου για αυτήν ακριβώς την τροπολογία από τους οικονομικούς εισαγγελείς. Πώς εξηγείτε ότι καμία από τις 2 φερόμενες ως επενδύτριες εταιρείες δεν πήρε ποτέ στα χέρια της τις μετοχές των ΕΝΑΕ, αλλά αντίθετα εμφανίζεται ως μέτοχος αυτή η τρίτη εταιρεία, επωνομαζόμενη Zweihörn. Πώς είναι δυνατόν να φέρονται ότι διενεργούνται συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς αναλυτικά παραστατικά, διαφανείς κινήσεις λογαριασμών και πλήρη τεκμηρίωση και ταυτοποίηση των παραληπτών των χρημάτων του Δημοσίου? Και ας διερωτηθώ μεγαλοφόνος, η αρχή για το ξέπλυμα έχει επιληφθεί? Πώς είναι δυνατόν να δίνονται εντολές πληρωμής στη ΧΑΝΤΕΒΕ μετά την παραίτηση των δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου 115 εκατομμύρια ευρώ 9 Νοεμβρίου του 2010 το καταθέτω στα πρακτικά? Πώς είναι δυνατόν τα αντανακλαστικά του κυρίου Βενιζέλου να ενεργοποιούνται μήνες μετά την άνοιξη του 2011 όταν συστήνεται η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τον Άκη Τσοχατζόπουλο? Και ενώ έχουν καταβληθεί χωρίς αντίκρισμα με υπογραφή του 350 εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν, ενώ ανακαλύπτει ότι αχρεωστήτως υποτίθεται έχουν καταβληθεί, πώς είναι δυνατόν μήνες αργότερα, Σεπτέμβριο του 2011, να καταβάλλεται με υπογραφή του διαδόχου του κυρίου Μπεγλίτη, αλλά και με δική του υπογραφή ως Υπουργού Οικονομικών πλέον, το ποσό των 12.750.000 ευρώ στην ΕΝΑΕ, η οποία αποδεικνύεται ότι δεν εκπληρεί τη σύμβαση. 1 λεπτάκι, κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει και να μην έχει ζητηθεί ούτε μία εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλά ούτε και οποιοδήποτε άλλου νομικού συμβούλου για αυτούς τους χειρισμούς? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στα δικόγραφα των ΕΝΑΕ δεν απαντά το ελληνικό δημόσιο, ενώ κάνει δικόγραφα προς τους εργαζομένους? Πώς είναι δυνατόν την ίδια ώρα που το ελληνικό δημόσιο υποτίθεται ότι περιφρουρεί τα δικαιώματά του, να αποδέχεται ως παραστατικά απλά δακτυλογραφημένα έγγραφα, όπως το έγγραφο του κυρίου Φαντλαλά. Φαντλαλά δικηγορική εταιρεία, χωρίς φραγίδες, με έδρα υποτίθεται, η οποία δεν φαίνεται καν, τη Βηρυτό, στις 29 Απριλίου του 2011 βεβαιώνει ότι η Zweihörn είναι ιδιοκτησίας της Privinvest με διάφορες ονομασίες. Ποια είναι ακριβώς... Σε μισό λεπτό έχω κλείσει, κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ. Σε μισό λεπτό έχω κλείσει. Ποια ακριβώς είναι η σχέση του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Σάφα, ο οποίος τον αποκαλεί εξοχότατο και κάνει τηλεφωνικές συνεννοήσεις επέχουσες θέση διαδικαστικών ενεργειών? Είναι τυχαίο που τον κύριο Σάφα σήμερα εκπροσωπεί ο γνωστός από τις υποθέσεις ο ΤΕΚ Ολυμπιακής κύριος Βιεννόπουλος? Και τι θα κάνετε με το 1 δισεκατομμύριο που ζητεί ο κύριος Σάφα από το ελληνικό δημόσιο και για το οποίο δεν έχει γίνει ούτε μία νομική ενέργεια? Θα τα φορτώσετε με φόρους στον ελληνικό λαό? Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι ο κύριος Βενιζέλος, που είναι άριστος στη διαχείριση όπως αποδεικνύεται από το πόθεν έσχες του, έχει διαχειριστεί τις υποθέσεις Siemens, γερμανικών αποζημιώσεων, λίστας Λαγκάρντ, διαπραγμάτευση με την Ελβετία και αυτήν εδώ την υπόθεση, χωρίς να κομίσει ούτε 1 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Εμείς καλούμε τον κύριο Βενιζέλο πρώτος να ψηφίσει την σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής και να πάψει να ζητά κάλυψη από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Ευχαριστώ. Τελευταία φράση, κυρία Πρόεδρε. Μια φράση. Καλούμε τον Πρωθυπουργό,
και απευθύνομαι στη Βουλή. Καλούμε τον Πρωθυπουργό, τους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτούς της ΔΗΜΑΡ, να μην αναλάβουν για άλλη μία φορά ρόλο σωματοφύλακα του κυρίου Βενιζέλου, και αν δεν θέλουν να απαντήσουν σε εμάς, σε όλα αυτά που σας ρώτησα, ας απαντήσουν στον εαυτό τους, αν θα τολμήσουν να αντικρίσουν τον ελληνικό λαό, καταψηφίζοντας άλλη μία πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κουτσογεννακόπουλος από τη Νέα